Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία εσείς μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα γράφετε στις οθόνες σας, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού είμαστε και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε από την Αλεξάνδρα, από το εξωτερικό. Έχω μια ερώτηση και ελπίζω πραγματικά ότι μπορείτε να με βοηθήσετε να καταλάβω κάποια πράγματα. Είμαι σε μια εκκλησία και μου είπαν ότι η γάτα είναι ένα πολύ κακό ζώο. Είναι αλήθεια? Είναι σωστό ότι οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να έχουν μια γάτα στο σπίτι τους? Είναι αλήθεια ότι η γάτα είναι ένα ζώο το οποίο συμβολίζει τον σατανά? Μου αρέσουν οι γάτες και τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω. Η Αγία Γραφή δεν μας λέει τίποτα για το ζώο αυτό. Εσείς τι θα λέγατε? Περιμένω την απάντησή σας. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και την Εκκλησία σας. Ναι, αγαπητή Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε τον Θεό για το email που μας στέλνεις. Δεν πιστεύω εγώ, και θα το βρούμε πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι η γάτα ή οποιοδήποτε άλλο ζώο, ήμερο, κατοικίδιο, ότι είναι κακό. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η γάτα συμβολίζει το διάβολο ή έχει κάποια σχέση με το διάβολο. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού λέει στις παροιμίες, το ΙΒ κεφάλαιο, το 12 κεφάλαιο και το 10 εδάφιο, ο δίκαιος επιμελείται τη ζωή του ζώου αυτού, του κτίνους αυτού. Τα δεσπλάχνα των ασεβών είναι ανελεήμονα. Δηλαδή ο Θεός θέλει να έχουμε έλεος και στα ζώα. Ιδίως στα κατοικίδια. Μας έχει δώσει ο Θεός ακόμη και για φίλους. Άλλωστε όλα τα ζώα τα οποία έχει βάλει ο Θεός στη γη αυτή, τα έχει βάλει για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο καθένα ζώο με το δικό του τρόπο. Δεν θέλω να διαφωνήσω βέβαια με την διδασκαλία της Εκκλησίας σου. Σε καμία περίπτωση, γιατί καθένας που κηρύττει το Λόγο του Θεού, που εργάζεται το έργο του Θεού σε μια εκκλησία, έχει την άποψή του και έχει και τα επιχειρήματά του με βάση το Λόγο του Θεού. Εγώ ταπεινά τη γνώμη μου μόνο θα πω πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να δαιμονοποιήσω τη γάτα ούτε κανένα άλλο ζώο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο ασεβής, τα σπλάχνα των ασεβών είναι ανελεήμονα και προς τα ζώα που έχει. Ενώ αντίθετα, ο δίκαιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού επιμελείται, φροντίζει για τη ζωή του ζώου αυτού. Φροντίζει. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, αυτή είναι η άποψή μου. Και η άποψή μου μέσα από το Λόγο του Θεού, έτσι πως το βλέπω εγώ. Όμως, ρώτησε και τους εργάτες της Εκκλησίας σου, αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού, γιατί λένε αυτό το πράγμα και πού στηρίζουν πάνω στο Λόγο του Θεού αυτή την άποψη, μήπως έχουν κάτι που δεν το έχω δει εγώ.
Πάντως, όσον αφορά αυτά που έχω δει εγώ, που βλέπω εγώ μέσα από τη γραφή, είναι ότι ο δίκαιος πρέπει να επιμελείται, να φροντίζει για τη ζωή του ζώου αυτού. Βέβαια, να μην έχουμε εξάρτηση, υπερβολική αγάπη, να μην έχουμε τα ζώα, τα οικόσπιτα, σαν παιδιά μας, γιατί αυτό βέβαια δεν αρέσει στο Θεό, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος, ένα ζώο, το σκύλο του, τη γάτα του, τον παπαγάλο του, ό,τι ζώο έχει, να το κάνει και είδωλο ακόμη. Δηλαδή να εξαρτήσει τη ζωή του από αυτό. Δεν λέει ο επίσης ο λόγος του Θεού να αγαπάμε τα ζώα μας σαν τον εαυτό μας, τον πλησίον μας να αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Ούτε να θυσιάζουμε τη ζωή μας για τα ζώα μας. Αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού είναι να φροντίζει, να επιμελείται τη ζωή του ζώου αυτού. Να φροντίζει δηλαδή να το ταΐζει, ακόμη να φροντίζει για την υγεία του, όπως ακριβώς ο καλός ποιμένας με τα πρόβατά του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Αλεξάνδρα, με κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλε σε αυτό το μήνυμα. Συνεχίζουμε με έναν αδελφό μας, ανώνυμο, ο οποίος γράφει. Αγαπητά μου αδέλφια, χαίρετε. Δηλαδή, ανώνυμος δεν θέλει να γράψουμε το όνομά του. Μας αναφέρει το όνομά του, όμως ξέρουμε το όνομά του εμείς. Αγαπητά μου αδέλφια, χαίρετε. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί για το θεάρεστο, ευλογημένο και τόσο χρήσιμο για όλους εμάς, ιδιαίτερα στο εξωτερικό έργο σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το γάμο. Πρώτον, υπάρχει άκυρος γάμος. Δεύτερον, τι είναι και ποιος είναι ο άκυρος γάμος. Τρίτον, ένας γάμος που έγινε με απόλυτα νόμιμο σε ένα κράτος τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τους νόμους του κράτους. Μπορεί να είναι άκυρος. Ρωμαίος, Ιώτα γάμα 1, Τίτος γάμα 1, Αλφα Πέτρου Β 13. Πότε ένας παντρεμένος, τέταρτη ερώτηση, πότε ένας παντρεμένος μπορεί να ξαναπαντρευτεί, πέμπτη ερώτηση. Τι σημαίνει υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε για μας, ο Θεός μαζί σας. Ένας αδελφός σας. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ αδελφέ, ο Κύριος να σε ευλογεί, σε οποιαδήποτε ομολογία και αν είσαι. Ο Θεός να είναι μαζί σου πάντοτε. Να έρθουμε λοιπόν στα ερωτήματά σου. Πρώτη ερώτηση, υπάρχει άκυρος γάμος. Ο γάμος είναι ένας θεσμός τον οποίο ο Θεός τον εθέσπισε, δεν τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι, δεν τον εφεύραν και δεν τον εγκατέστησαν στη ζωή τους, τον εφάρμοσαν στη ζωή τους οι άνθρωποι, αλλά ο γάμος είναι ένας θεσμός τον οποίο ο άνθρωπος, ο Θεός εθέσπισε για τον άνθρωπο και μάλιστα ο γάμος ισχύει μόνο στον άνθρωπο. Από όλα τα δημιουργήματα του Θεού, μόνο στον άνθρωπο ο Θεός έδωσε εντολή αλλά και εθέσπισε το γάμο. Ο γάμος είναι εντολή του Θεού. Δηλαδή να παντρευόμαστε γιατί. Γιατί η ευλογία του Θεού είναι να αυξανόμεθα, διαβάζω από τη γέννηση το πρώτο κεφάλαιο, και το 27 εδάφιο, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και είπεν προς αυτούς ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν. Άρα ο γάμος είναι ευλογία η οποία έχει και αύξηση και μάλιστα εντολή για αύξηση. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Όμως η αύξηση αυτή και η πλήθυνση αυτή στη ζωή των ανθρώπων δεν γίνεται όπως τα ζώα, όπως τυχαίνει, αλλά γίνεται με έναν τρόπο προσδιορισμένο από το Θεό που λέγεται γάμος και ο πρώτος γάμος ο οποίος έλαβε χώρα στη ζωή των ανθρώπων είναι ο γάμος του Αδάμ και της Εύας. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης και από το 21 εδάφιο. Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε τη σάρκα με σάρκα των τόπων αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβεν από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου
και σάρξε εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Αυτός είναι ο πρώτος γάμος και με αυτόν τον τρόπο εθέσπισε ο Θεός τον γάμο στη ζωή των ανθρώπων. Ο γάμος λοιπόν τον οποίο εθέσπισε ο Θεός έχει χαρακτηριστικά τα οποία οφείλουμε να τα διατηρούμε κι εμείς. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αδάμ όταν είδε την Εύα αμέσως ομολόγησε ότι αυτή είναι η γυναίκα που ο Θεός ετοίμασε για μένα. Λέγον, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εξ σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αδάμ ομολόγησε ότι αυτή είναι η γυναίκα που του χάρισε ο Θεός και η γυναίκα ομολόγησε ότι αυτός είναι ο άντρας που της χάρισε ο Θεός. Στη συνέχεια δημιουργείται τώρα πια μια καινούργια οικογένεια ενώπιον του Θεού, όπου ο άντρας αφήνει την οικογένειά του και η γυναίκα αφήνει την οικογένειά της και δημιουργούν ένα καινούριο σπίτι, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσχοληθεί στη γυναίκα αυτού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η δημιουργία της οικογένειας. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Είναι οι σαρκικές σχέσεις, οι συζυγικές σχέσεις. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος, ειδικά για αυτό το θέμα των συζυγικών σχέσεων, λέγει στο 7ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, «Δια τας πορνείας σας όμως σας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και εκάστια έχει τον εαυτής άνδρα. Και ο άνδρας ας αποδίδει στη γυναίκα την ωφελουμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυνή στον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή». Είναι λοιπόν απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρώτον, η εκούσια επιλογή. Και το λέω αυτό γιατί τα παλαιότερα χρόνια ακουσίως πολλές φορές γινόταν ένας γάμος και αυτός δεν ήταν ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Η εκούσια επιλογή. Δηλαδή αυτή είναι η γυναίκα την οποία ο Θεός μου χαρίζει και την εκλέγω για γυναίκα μου και αυτός είναι ο άντρας τον οποίο ο Θεός μου χαρίζει για σύζυγό μου και τον εκλέγω για άντρα μου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η δημιουργία οικογένειας, ανεξάρτητης από την οικογένεια στην οποία ζει μέχρι εκείνη τη στιγμή, των γονιών δηλαδή, ο σύζυγος ή η σύζυγος. Δημιουργείται ένα καινούριο σπίτι. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι δημιουργούνται συζυγικές σχέσεις κατά την εντολή του Κυρίου και κατά την ευλογία του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό απαραίτητο επίσης είναι ο γάμος αυτός να είναι νόμιμος ενώπιον όχι μόνο του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Γι' αυτό και υπάρχει τελετή γάμου όπως την δίδαξε ο Θεός απ' αρχής και ήταν και μάλιστα πάρα πολύ όμορφη η τελετή αυτή του γάμου στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στο λαό του Θεού, στον λαό Ισραήλ όπως την δίδαξε ο Θεός. Τώρα, αυτός βέβαια είναι ο γάμος από το Θεό. Θα τολμούσα να πω τη λέξη έγκυρος γάμος. Το ερώτημα είναι υπάρχει άκυρος γάμος. Βέβαια. Βέβαια και υπάρχει άκυρος γάμος. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εγκυρότητας ενός γάμου. Τρία. Πρώτον είναι οι συζυγικές σχέσεις. Γιατί αν δεν υπάρξουν συζυγικές σχέσεις δεν έχει ολοκληρωθεί ο γάμος. Δεν έχει υπάρξει ο γάμος. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες κράτους. Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων όπως ομολόγησε ο Αδάμ. Και τρίτον, να υπάρχει λοιπόν ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων όπως ομολόγησε ο Αδάμ προς την Εύα ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον όλων των ανθρώπων που μελετάμε εμείς, έτσι και σήμερα, πρέπει να υπάρχει ομολογία και η βεβαιότης και ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που έχει κάθε κράτος. Και τρίτον, να είναι σύμφωνος με τον νόμο του Θεού. Να είναι σύμφωνος με τον νόμο των ανθρώπων, να είναι σύμφωνος με τον νόμο του Θεού και να είναι απόλυτα βεβαιωμένο ότι υπήρξαν και συζυγικές σχέσεις κατά το θέλημα του Θεού.
Αυτά τα τρία δημιουργούν τον έγκυρο γάμο. Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις δημιουργούν τον έγκυρο γάμο με μία τέταρτη, όπως είπαμε, την εκούσια, που όμως για σήμερα, για την εποχή μας, δεν υφίσταται πλέον αυτό το θέμα. Ο άκυρος γάμος λοιπόν ποιος είναι? Τι είναι άκυρος γάμος? Αυτός τον οποίον ο Θεός δεν αποδέχεται σαν νόμιμο γάμο. Καθώς λέγει μέσα στο Λόγο του Θεού, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, δίνει εντολή στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού, άνθρωπος μη χωριζέτο. Εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Και αυτό το οποίο ο Θεός συνέζευξε είναι αυτό το οποίο έλαβε χώρα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Λόγο του Θεού και τις λέμε μια φορά ακόμη. Νόμιμες διαδικασίες ενώπιον των, ομολογία ενώπιον των ανθρώπων δηλαδή, νόμιμες διαδικασίες ενώπιον του Θεού, δηλαδή σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και τρίτον, συζυγικές σχέσεις για να γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Ο άκυρος γάμος λοιπόν τι είναι? Είναι αυτός που δεν περιλαμβάνει τα τρία αυτά χαρακτηριστικά που δημιουργούν την εγκυρότητα, το νόμιμο γάμο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, εάν γίνει κάποιος γάμος, πρώτη αιτία ακυρότητος γάμου, εάν γίνει κάποιος γάμος, λεγόμενος λευκός, από δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν παντρεύονται για να δημιουργήσουν οικογένεια, γι' αυτό και ποτέ δεν έρχονται σε συζυγικές επαφές, δεν έχουν ποτέ συζυγικές επαφές, ποτέ δεν γίνονται η σάρκα μία, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν παντρεύονται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, αλλά όχι για να δημιουργήσουν οικογένεια, για κάποια άλλη αιτία, παραδείγματος χάρη για να νομιμοποιηθούν, για να νομιμοποιήσουν την ύπαρξή τους μέσα σε ένα κράτος ή τη ζωή τους σε ένα κράτος. Αυτός ο γάμος ενώπιον του Θεού είναι άκυρος, γιατί ποτέ αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήρθανε, δεν έγιναν σάρκα μία. Άλλος άκυρος γάμος είναι αυτός τον οποίον ομολογούν οι άνθρωποι, αλλά χωρίς να υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή, συζούνε οι άνθρωποι. Ή ένας γάμος ο οποίος πραγματοποιείται, που δεν είναι γάμος, πραγματοποιείται σε ένα συμβολογράφο, με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που τώρα τελευταία ισχύει και αυτό, όπου περιγράφουν τα περιουσιακά του στοιχεία, συζούνε και όταν αποφασίσουν να διακόψουν αυτή την ζωή μαζί, τη ζωή τους μαζί, τότε χωρίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία έτσι όπως μπήκαν και τα είχαν ο καθένας και αυτά που απέκτησαν κοινά τα μοιράζονται στη μέση. Αυτό δεν είναι γάμος, αλλά αυτό είναι συμφωνητικό διαζυγείο χωρισμού ή πορνεία εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες. Μια τρίτη κατηγορία άκυρου γάμου είναι ο γάμος μεταξύ δύο όμοιων ανθρώπων, δηλαδή ομοφιλοφιλικός γάμος, δηλαδή παντρεύεται άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα, όπου υπάρχει σαρκική σχέση, υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες σε πολλά κράτη του κόσμου σήμερα και αυτό επεκτείνεται, αλλά δεν είναι αυτό σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιατί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού αυτό είναι διαστροφή. Αυτός ο γάμος λοιπόν σαφέστατα είναι άκυρος. Μια άλλη μορφή άκυρου γάμου είναι όταν ένας παντρεμένος χωρίζει, πιστός, που έχει επίγνωση του Λόγου του Θεού, γιατί πάντα για πιστούς μιλάμε τώρα έτσι, ένας πιστός που χωρίζει και ξαναπαντρεύεται. Αυτό ενώπιον του Θεού είναι μοιχεία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι γάμος, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται από το Θεό, δεν αναγνωρίζεται όμως και από τους ανθρώπους, τους πιστούς. Βεβαίως μπορούν να υπάρχουν κράτη που δέχονται και τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο γάμο και θρησκείες ακόμη. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν το δέχεται με κανένα τρόπο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο γάμος αυτός είναι άκυρος ενώπιον και του Θεού και των ανθρώπων, μεταξύ των πιστών όμως ανθρώπων. Και μια τελευταία μορφή άκυρου γάμου είναι όταν σε κάποιο κράτος άπιστοι παντρεύονται όχι μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, δηλαδή η πολυγαμία. Ταυτόχρονα μπορεί να έχει πολλές γυναίκες ένας άντρας. Ο πρώτος γάμος, επειδή έχει γίνει ενώπιον των ανθρώπων, είναι σωστός, είναι έγκυρος. Από εκεί και πέρα όμως οι επόμενοι γάμοι, οι οποίοι έχουν λάβει χώρα με βάση την ομοθεσία των ανθρώπων,
σε καμία περίπτωση όμως με βάση την νομοθεσία του Θεού δεν είναι έγκυρη. Άρα και ο γάμος αυτός μεταξύ ενός ανθρώπου και πολλών γυναικών εκτός της πρώτης, όλων των υπόλοιπων γυναικών που γίνεται αυτό σε μερικά κράτη του κόσμου, είναι άκυρος. Αυτές είναι εν γέννη μορφές του άκυρου γάμου, αγαπητέ αδελφέ μου. Τις ξαναλέω, χωρίς να έχουν γίνει σάρκα μία πρώτον, δεύτερον να μην υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες που επιβάλλονται από το κράτος, τρίτον να μην είναι ομοφιλοφιλικός γάμος, δηλαδή άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα, και τέταρτον να μην είναι μοιχεία ο γάμος, δηλαδή να μην παντρευτεί χωρισμένος ξανά ή να παντρευτεί απάντρευτος χωρισμένη. Και αυτός είναι άκυρος γάμος, γιατί είναι μοιχεία ενώπιον του Θεού. Και τέλος, η πολυγαμία δημιουργεί πάλι άκυρο γάμο, εκτός από την πρώτη γυναίκα αν πάρει κάποιος, οι επόμενες γυναίκες που έχει πάρει ταυτόχρονα είναι, έχουν παντρευτεί με άκυρο γάμο. Συνεχίζουμε με το τρίτο ερώτημά σου. Ένας γάμος που έγινε με απόλυτα νόμιμο σε ένα κράτος τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τους νόμους του κράτους, μπορεί να είναι άκυρος? Βέβαια, εφόσον είναι αντίθετος με το Λόγο του Θεού. Όπως είπαμε, τέτοιος γάμος είναι άκυρος γάμος, ενώ έχει γίνει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες του κράτους. Ομοφιλοφιλικός γάμος, που είναι διαστροφή. Ο γάμος παντρεμένου με ξανά με δεύτερο γάμο ή απάντρευτου με και χωρισμένη, αυτός είναι μοιχεία. Και ο γάμος που διέπεται από την νομοθεσία της πολυγαμίας είναι και αυτός άκυρος γάμος, εκτός από την πρώτη γυναίκα. Επειδή αναφέρεσαι στα εδάφια Ρωμαίος Ιώτα γάμα 1, να τα διαβάσουμε, ακόμη και Τίτος γάμα 1 και Α Πέτρου β' 3. Δηλαδή το ερώτημα σου υποθέτω ότι είναι ότι εφόσον είναι νόμιμος ο γάμος ενώπιον των ανθρώπων, πώς εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι άκυρος? Και μάλιστα με τα εδάφια, και διαβάζω στο Ιώτα γάμα 1, πάσα δε ψυχή, ας υποτάσσετε εις τας υπερέχουσας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία η μία από του Θεού, η δε ούσε εξουσία υπό του Θεού είναι τεταγμένε, ώστε ο εναντιούμενος στην εξουσία εναντιούται στη διαταγή του Θεού. Οι δε εναντιούμενοι θέλουν συλλάβει εις εαυτούς καταδίκην, διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μη φοβήσει την εξουσία? Πράττε το καλόν και θέλεις έχει έπαινον παρά αυτής. Επειδή ο άρχον είναι του Θεού διάκονος, είσαι προς το καλόν. Εάν όμως πράττεις το κακόν, φοβού, διότι δε φορεί ματέως την μάχεραν, επειδή του Θεού υπηρέτης είναι, εκδικητής διανεκτελεί την οργήν κατά του πράττος του κακόν. Ακόμη να διαβάσω και το άλλο εδάφιο που μας λες, Τίτος γάμα 1. Διαβάζω λοιπόν, Τίτο, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, τρίτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και της εξουσίας και να πειθαρχώσει και να είναι έτοιμοι παν έργων αγαθών. Να υποτάσσονται λοιπόν εις τας αρχάς και της εξουσίας. Και να πάω και στο τρίτο εδάφιο που αναφέρεσαι, Α Πέτρου β' 13, διαβάζω, υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρώπινη εξουσία, κτίση λέει το κείμενο, εξουσία δια των Κύριων, είτε εις τον βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις τους ηγεμόνες. Ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών. Διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων. Η εντολή λοιπόν του Θεού μέσα και από τα τρία αυτά εδάφια είναι προς εμάς τους πιστούς να υποτασσόμεθα στας αρχάς και στας εξουσίας. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη διάκριση. Όχι στους νόμους που παραβαίνουν το Λόγο του Θεού. Μάλιστα ακριβώς γι' αυτό αναφέρεται στο Λεβιτικό, και θέλω να το διαβάσω και αυτό, το κεφάλαιο κάπα και εδάφιο 22, διαβάζω. Θέλετε λοιπόν, φιλάτη,
πάντα τα διατάγματά μου και πάσα στα σκρίς μου και θέλετε κάμνη αυτά για να μην σας εξεμέσει η γη όπου εγώ σας φέρω για να κατοικήσετε εν αυτή. Και δε θέλετε περιπατή κατά τα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω εμπροστέν σας, διότι πάντα ταύτα έπρεξαν ταύτα όθεν ευδελίχθην εις αυτούς. Υπάρχουν λοιπόν οι αρχές και οι εξουσίες, οι άρχοντες, αυτές είναι οι αρχές και οι εξουσίες, οι ένομος τάξεις δηλαδή, στην οποία μας δίνει εντολή ο Θεός να υποτασσόμεθα, να πειθαρχούμε, αλλά υπάρχουν και τα νόμιμα των εθνών, οι νόμοι των διαφόρων εθνών που είναι έξω από το Λόγο του Θεού, για τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να πειθαρχόμεν στο Θεό μάλλον ή στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, κρίνετε εσείς. Άρα λοιπόν δεν δεσμεύει ο Λόγος του Θεού τους πιστούς να πειθαρχούν στους νόμους των ανθρώπων που παραβαίνουν το Λόγο του Θεού, τα λεγόμενα και αποκαλούμενα από το Λόγο του Θεού νόμιμα των εθνών. Αντιθέτως όμως μας δεσμεύει να υποτασσόμεθα στα σαρχάς και στα εξουσίας, δηλαδή στην ένομον τάξη. Γι' αυτό αναφέρεται πάντοτε σε άρχοντες και σε βασιλείς. Μάλιστα στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου που διαβάσαμε το δεύτερο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο, την πρώτη επιστολή, διαβάζω: υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρώπινην εξουσίαν δια των Κύριων, είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών και έπαινον δε αγαθοποιών. Δηλαδή εκείνη η δέσμευση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, η εντολή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού σε εμάς τους πιστούς για υπακοή είναι στους άρχοντες και στους ηγεμόνες, δηλαδή στην ένομον τάξη την οποία έβαλε ο Θεός στην ζωή των ανθρώπων, στην κοινωνία των ανθρώπων, για να μην υπάρξει το περίφημο κοινωνικό χάος ή κοινωνικό κράχ, το οποίο θα επέλθει επί της ανθρωπότητος κατά τη δεύτερη σφραγίδα, όταν θα εκδηλωθεί μέσα από την Αποκάλυψη η Βασιλεία του Αντίχριστου, δηλαδή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν ο Θεός δεν το θέλει να υπάρχει στην ανθρωπότητα, το κοινωνικό χάος ή το κοινωνικό κράχ, γι' αυτό έχει βάλει ένομον τάξη. Και ποια είναι η ένομος τάξης? Οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηγεμόνες, στους οποίους πρέπει να υποτασσόμεθα. Και αυτή είναι για μας σήμερα, στη σημερινή μας κοινωνία, είναι όλοι οι άρχοντες. Από τον αστυνομικό, ο οποίος επιβάλλει την τάξη στη γειτονιά, μέχρι τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο, που επιβάλλει την ένομον τάξη σε όλο το κράτος. Στους άρχοντες, στους ηγεμόνες και στους βασιλείς είμεθα υποχρεωμένοι να υποτασσόμεθα, και πάλι βέβαια πάντα κατά το θέλημα του Θεού. Όχι όταν μας διατάζουν πράγματα τα οποία αντιβαίνουν στο Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη μας διατάζει το δικαστήριο ορκίσου ότι θα πεις την αλήθεια. Και ο πιστός λέει εγώ δεν ορκίζομαι, και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει απαγορεύεται να ορκίζεσαι. Έτσι μας λέει ο Χριστός. Απαγορεύεται, σου δίνω εντολή να μην ορκίζεις, αλλά για σένα να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Άρα λοιπόν υποτασσόμεθα στις αρχές και στις εξουσίες, αλλά δεν υποτασσόμεθα στα νόμιμα των εθνών όταν είναι σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν σε κάποιο κράτος όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται, αν κάποιος το θέλει, το διαζύγιο. Ο Λόγος του Θεού όμως το απαγορεύει το διαζύγιο, παρεκτός λόγου πορνείας. Οπότε το επιβάλλει ο Λόγος του Θεού. Εμείς ποτασσόμεθα πού? Στα νόμιμα των εθνών? Όχι. Στα νόμιμα του Λόγου του Θεού. Επίσης δίνει δικαίωμα ο νόμος των ανθρώπων να κάνει η γυναίκα έκτρωση, να σκοτώσει το βρέφος το οποίο έχει συλληφθεί κατά το θέλημα του Θεού με απόφαση ανδρός και γυναικός. Εμείς δεν υποτασσόμεθα στα νόμιμα των εθνών, ούτε αποδεχόμεθα τα νόμιμα των εθνών σαν νόμιμα, γιατί είναι παραβάσεις και αμαρτίες στο Λόγο του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος παντρευτεί και χωρισμένη γίνεται μοιχός, και όποιος χωρίσει και ξαναπαντρευτεί γίνεται μοιχός. Εμείς λοιπόν δεν υποτασσόμεθα ή δεν αποδεχόμεθα τα νόμιμα των εθνών, τα οποία αντιβαίνουν με τον νόμο του Θεού, με τον Λόγο του Θεού. Ο γάμος λοιπόν, ο οποίος γίνεται ανάμεσα σε δύο του ιδίου φύλου, για μας είναι άκυρος.
Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Τι θα πει άκυρος? Δεν αναγνωρίζει. Δεν τον αναγνωρίζει ο Θεός. Δεν είναι γάμος. Είναι διαστροφή, είναι αμαρτία. Ο γάμος όταν γίνεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, από παντρεμένο που ξαναπαντρεύεται ή από παντρεμένο που παντρεύεται και χωρισμένη. Είναι άκυρος, δεν υφίσταται. Είναι μοιχεία. Δεν μπορούμε να τον βαφτίσουμε γάμο αυτόν. Και τέλος, όπως είπαμε και πριν, η πολυγαμία. Πολυγαμία, εκτός από την πρώτη γυναίκα όταν πάρει ένας άντρας σε κάποια κράτη που επιτρέπεται, δεν είναι νόμιμος γάμος για τις υπόλοιπες γυναίκες. Και τέλος, δεν είναι νόμιμος γάμος εφόσον δεν έχει υπάρξει συζυγική σχέση, δηλαδή δεν έχουν γίνει οι δύο αυτοί που παντρεύονται η σάρκα μία. Άρα λοιπόν, ένας γάμος που έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο σε ένα κράτος, με τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τους νόμους του κράτους, μπορεί να είναι άκυρος, βεβαίως, αν αντιβαίνει το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν υποτασσόμεθα και δεν αποδεχόμεθα τα νόμιμα των εθνών που είναι ευδέλιγμα εις των Θεών, εάν αντιβαίνουν το θέλημά του, αλλά και δεν πειθαρχούμε στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Τέταρτη ερώτηση. Πότε ένας παντρεμένος μπορεί να ξαναπαντρευτεί? Μία μόνο φορά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο παντρεμένος μπορεί να ξαναπαντρευτεί, όταν είναι χείρος, όταν πεθάνει η γυναίκα του. Ή η γυναίκα όταν πεθάνει, ο άντρας της τότε μπορεί να ξαναπαντρευτεί, και μάλιστα το λέει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ζήτα κεφάλαιο, ή εγνοείται αδελφοί, διότι λαλό προσγυνώσκονται στο νόμο. Και ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε αυτούς που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού. Σε αυτούς που έχουν άγνοια, τον καιρό της αγνίας ο Θεός τον παραβλέπει. Ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί των άνθρωπων εφόσον χρόνων ζει. Αν πεθάνει, δεν υπάρχει νόμος στον άνθρωπο. Δύο εδάφιο. Διότι η πάνδρος γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από τον νόμο του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θελήστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από τον νόμο, ώστε να μην είναι μιχαλής εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Πότε λοιπόν ένας παντρεμένος μπορεί να ξαναπαντρευτεί? Μόνο εάν πεθάνει ο σύζυγός του ή η σύζυγός του. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει άλλη περίπτωση? Καμία. Μα αν χωρίσει για λόγο πορνείας, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και εμείς δεν μπορούμε ούτε να κηρύξουμε αλλά ούτε να ομολογήσουμε και διαφορετικά πράγματα. Διαβάζω λοιπόν από το 7ο κεφάλαιο και το 10ο εδάφιο. «Εις δε τους νημιφευμένους παραγγέλουχοι εγώ αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυναίκα από το ανδρός αυτής, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή με τον άντρα, και ο ανήρ να μην αφήνει τη γυναίκα αυτού». Άρα λοιπόν, αν χωριστεί, που το διαζύγιο επιτρέπεται μόνο για λόγους πορνείας και μάλιστα επιβάλλεται, ή αν ο σύζυγος εγκαταληφθεί από τη σύζυγό του ή η σύζυγος εγκαταληφθεί από το σύζυγό της. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού που μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα χωρισμός. Είτε λόγω πορνείας, είτε λόγω εγκατάλειψης. Σε αυτή την περίπτωση όμως, αυτός που έμεινε μόνος του, είτε γιατί πόρνευσε και χωρίστηκε, είτε γιατί πόρνευσε ή ο σύζυγος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος και μείνει μόνος του, πάλι δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Και γιατί ο Θεός επιβάλλει ένα τόσο σκληρό, θα τολμούσα να πω, νόμο στους ανθρώπους που χωρίζουν παρόλο που δεν έχουν αυτή την ευθύνη, γιατί ομολογεί ο Λόγος του Θεού στο 16 εδάφιο και στο 7ο κεφάλαιο, διότι τι εξεύρεις γίνε αν μέλησε εσύ να σώσεις τον άντρα σου, ή τι εξεύρεις άντρα αν μέλησε εσύ να σώσεις τη γυναίκα σου. Γιατί μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει για να σωθεί αυτός που σε εγκατέλειψε ή αυτός που πόρνευσε. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό στα μάτια του Θεού η σωτηρία των ανθρώπων, και όχι για λίγα χρόνια η
ο έγκαμος βίος. Και τι θα κάνουμε, τι θα κάνουν αυτοί που τους χώρισαν, τους εγκατέλειψαν ή που πόρνευσαν οι σύζυγοί τους, τι θα κάνουν αυτοί, θα μείνουν μόνοι τους βέβαια. Θα κάνουν ό,τι κάνουν όλα τα νέα παιδιά. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού δηλαδή. Θα ευνουχίσουν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών. Τα νέα παιδιά, τα πιστά νέα παιδιά, μέχρι να παντρευτούν, ευνουχίζουν τον εαυτό τους για τον Χριστό. Και αν θα παντρευτούν. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι πόρνη και ο πόρνος βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Και έτσι λοιπόν βρίσκονται σε ένα μεγάλο δίλημα. Να πορνεύσω, αλλά αν πορνεύσω δεν έχω μέρος στην κληρονομία των Αγίων, στη βασιλεία των ουρανών. Εάν όμως εγκρατευθώ, τότε ο Θεός θα κάνει χάρη στη ζωή μου, θα μου δώσει δύναμη να μπορώ, αν πάρω την απόφαση, μέχρι να έρθει ο Θεός να μου βρει τη σύζυγό μου ή το σύζυγό μου και να παντρευτώ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους χωρισμένους. Θα πρέπει να ευνουχίσουν τη βασιλεία, τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, με χώρισε, έφυγε η γυναίκα μου, με εγκατέλειψε, πόρνευσε. Εγώ τι θα κάνω? Θα πρέπει να πάρεις μια σοβαρή απόφαση. Εάν πορνεύσεις, βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Αλλά και αν μοιχεύσεις, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα η πορνεία από τη μοιχεία, και θα το δούμε σε λίγο. Εάν μοιχεύσεις, πάλι βασιλεία των ουρανών δεν έχεις. Τι σου μένει? Να ευνουχίσεις τον εαυτό σου για τη βασιλεία του Θεού, για τη βασιλεία των ουρανών. Μέχρι πότε? Μέχρι να σωθεί και να επιστρέψει ο σύζυγός σου, ο πόρνος ή αυτός που σε εγκατέλειψε ή η σύζυγός σου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δύσκολο, αλλά εδώ που τα λέμε, τι είναι εύκολο στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Τι είναι εύκολο? Είναι εύκολο να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου? Ποιος το κάνει αυτό? Είναι εύκολο να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε? Τι είναι εύκολο στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Εγώ θα έλεγα ακόμη, με ανθρώπινη λογική και σκέψη, να δύνατον στον άνθρωπο να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Αν δεν βρει χάρη από το Θεό, γι' αυτό και πριν έρθει ο Χριστός, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ήταν υπάκουος στον νόμο του Θεού. Γιατί δεν έχει την ικανότητα, τη δύναμη. Είναι σαρκικός. Δεν μπορεί να ζήσει πνευματικά ο σαρκικός άνθρωπος. Ούτε να κατανοήσει τα πνευματικά μπορεί ο σαρκικός άνθρωπος, ούτε να τα ζήσει. Γιατί όλα αυτά πνευματικώς ερμηνεύονται και πνευματικώς χαρίζονται στον άνθρωπο. Τι θα συμβεί λοιπόν? Έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας, μας αναγεννάει, μας αλλάζει την καρδιά από πέτρινη και λίθινη, την κάνει σάρκινη, απαλή και τρυφερή. Μας αλλάζει το πνεύμα και από αλαζονικό το κάνει πράο και ησύχιο. Και έρχεται ο Χριστός ακόμη και μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, καθώς είναι γεγραμμένο, θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, μας δίνει τη δύναμη του ουρανού, ώστε πια ο άνθρωπος δεν είναι ο φυσικός, αλλά είναι ο πνευματικός. Που λέγει ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού η ενεμή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ουχή εγώ, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε πνευματικό και στο πνευματικό αυτόν άνθρωπο ο Θεός κάνει χάρη. Τον οδηγεί, τον ελευθερώνει από τις αδυναμίες του, από τα πάθη του. Του δίνει και δύναμη για να μπορεί να περπατάει ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφος αλλά ως σοφός, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Είπαμε πριν, πορνεία και μοιχεία είναι διαφορετικό πράγμα βέβαια. Πορνεία είναι η παρανομία σε σαρκικές σχέσεις, δηλαδή οι σαρκικές σχέσεις εκτός γάμου, και η μοιχεία είναι η παρανομία στον έγκαμον βίον, στο γάμο. Μοιχεία είναι όταν ένας παντρεμένος, όπως η συλληφθήσα,
επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη ένας παντρεμένος συμβρίσκεται με κάποιον άλλον εκτός του ή της σύζυγου του. Αλλά και μοιχεία είναι, κατά το λόγο του Θεού, όταν ένας παντρεμένος ξαναπαντρεύεται ή όταν ένας απάντραυτος παντρευτεί και χωρισμένη. Αυτή είναι η μοιχεία, η παράβαση στο έγκαμον βίον. Παράβαση μέσα από το λόγο του Θεού στον έγκαμον βίον. Ενώ η πορνεία είναι η οποιαδήποτε εξωσυζυγική σαρκική σχέση. Μπορεί ένας πόρνος να είναι και μοιχός, μπορεί. Όπως μπορεί ένας να είναι πόρνος αλλά να μην είναι μοιχός. Ή να είναι μοιχός και να μην είναι πόρνος. Δηλαδή ένας απάντραυτος όταν πορνεύει δεν είναι μοιχός. Και ένας μοιχός μπορεί να είναι μοιχός χωρίς να είναι πόρνος, δηλαδή να έχει παντρευτεί και χωρισμένη. Όμως μπορεί ταυτόχρονα κάποιος μοιχός να είναι και πόρνος. Πάμε και στην πέμπτη ερώτησή σου. Τι σημαίνει πάγω να σας ετοιμάσω τόπο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιώτα Δέλτα 1. Για να το βρούμε και αυτό, αγαπητέ αδελφέ μας. Ιώτα Δέλτα 1. Ας μην ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε. 2. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά εκείματα, ειδε μη ήθελον σας είπει. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Τι σημαίνει λοιπόν υπάγω να σε ετοιμάσω τόπο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως ήταν ο εβραϊκός γάμος με βάση το νόμο του Θεού. Τουλάχιστον και με βάση τις παραδόσεις των Εβραίων και τις συνήθειες των Εβραίων. Όταν κάποιος νέος ήθελε μία νέα, τότε πήγαινε ο πατέρας του, πλησίαζε τη νέα και ιδίως τους γονείς της νέας και ερχόταν σε μία συζήτηση, προτείνοντας το γιο του για σύζυγο της κόρης του και ζητώντας την κόρη του για σύζυγο του γιου του. Όταν συμφωνούσαν οι γονείς και η κοπέλα, τότε ερχόταν ο νέος και έβλεπε την κοπέλα και τότε της έδινε πάρα πολλά δώρα και ο πατέρας, τη λεγόμενη πρίκα, και ο πατέρας αλλά και ο γιος. Στη συνέχεια πήγαινε στο σπίτι του πατέρα του ο γιος και ετοίμαζε τόπο για να πάρει την κοπέλα. Πού θα μείνουν το σπίτι, όλα τα απαραίτητα για να δημιουργηθεί μια καινούργια οικογένεια κατά το λόγο του Θεού. Και όταν ετοίμαζε τον τόπο για αυτόν και για τη γυναίκα του, όπου θα δημιουργεί το και θα εγκαθίσταται το καινούργια οικογένεια, τότε πήγαινε, έπαιρνε την κοπέλα και την έφερνε στο σπίτι τους πια. Αυτό ήταν ο εβραϊκός γάμος, τον οποίο ήξερε πάρα πολύ καλά ο Ιησούς Χριστός όταν είπε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε ότι εγώ στην οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλά οικήματα, δηλαδή υπάρχουν πολλά σπίτια, αλλά εγώ τώρα πηγαίνω να ετοιμάσω το δικό σας τόπο, το συγκεκριμένο, το δικό σου τόπο, αδερφέ μου, αδερφή μου. Και όταν θα το ετοιμάσω σε όλη την νύμφη, γιατί η νύμφη είναι η εκκλησία, σε όλη την νύμφη, τον τόπο της νύμφης, τότε θα έρθω να σας παραλάβω. Και εδώ είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Η νύμφη δεν ήξερε πότε θα έλθει ο γαμπρός να την παραλάβει. Θα ερχότανε όταν είχε ετοιμάσει τα πάντα, όταν ήταν έτοιμα τα πάντα, όταν είχε ετοιμαστεί ο τόπος. Και είναι πολύ ωραίο γιατί και στο Ευαγγέλιο του Χριστού η Εκκλησία δεν ξέρει πότε θα έρθει ο νυμφίος να την παραλάβει. Άρα υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο σημαίνει να σας ετοιμάσω το δικό σου τόπο. Υπάρχουν οικήματα, αλλά πρέπει τώρα ο κάθε ένας να έχει το δικό του οίκημα. Η Εκκλησία να έχει το δικό της τόπο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου αδελφέ, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για τόσο σοβαρά ζητήματα. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος.
Θα είμαστε μαζί με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και ήθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.